εμβολιασμός της γρίπης έχει πια καθιερωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια αμφισβήτηση όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δόσεις του εμβολίου της γρίπης παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάω για τρία χρόνια. Mm-hmm. Η ασφάλεια του εμβολίου έχει καθιερωθεί και έχει κατοχυρωθεί πανηγυρικά, με την έννοια ότι ακόμα και αυτές οι ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις οδηγίες των εμβολίων, έχει παρατηρηθεί μέσα από το 1,5 δισεκατομμύριο και άνω εμβολιασμούς που έχει γίνει ότι είναι πολύ λιγότερες. Δεν τίθεται συνεπώς κανένα θέμα ασφάλειας του εμβολίου, ούτε για κανένα άλλο εμβόλιο παρεπιπτόντος. Τα εμβόλια πλέον μέσω της σημερινής τεχνολογίας έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να κατασκευαστούν πάρα πολύ ασφαλή, μας προστατεύουν, έχουν εξαφανίσει άλλες νόσους. Τη γρήπη κάθε χρόνο δυστυχώς την παλεύουμε, με την έννοια ότι ο ιός της γρήπης είναι ένας ιός που εναλλάσσεται, αλλάζει μορφές κάθε σεζόν, είναι ένας πολύ ευέλικτος ιός και έτσι δυστυχώς δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα εμβόλιο εφάπαξ όπως είναι παραδείγματος χάρη για την ηλαρά. Οπότε έχουμε αυτή την ανάγκη κάθε χρόνο να κάνουμε το εμβόλιο, τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Είναι νομίζω τετραδύναμο και φέτος, έτσι. Ακριβώς. Έχει προσθεθεί υλικό από άλλον ιό, τετραδύναμο, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει και πενταδύναμο και εξαδύναμο. Θα έχει δηλαδή παραπάνω υλικά από παραπάνω. Ωραία. Παρά το γεγονός, αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο, ότι δηλαδή έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός ο οποίος προχωρά σε αυτή την πρωτογενή πρόληψη για τον ετήσιο αντιγρυπικό εμβολιασμό παγκοσμίως πια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι αντιστέκονται στεναρά και κυρίως εκείνοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα φοβισμένοι, κυρίως με τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία έχουν και αρκετές χρόνιες παθήσεις και φοβούνται ότι με το εμβόλιο αυτό ενδεχόμενα άνθρωποι, δικοί τους άνθρωποι, να χάσουν τη ζωή τους. Πόσο πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει? Να χάσουν τη ζωή τους. Ακριβώς, από το εμβόλιο άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος φοβάται. Κοιτάξτε, η μοναδική, ίσα-ίσα, που οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν ένα λόγο, δύο λόγους παραπάνω να το κάνουν. Η μοναδική ουσιαστικά αντένδειξη του εμβολίου είναι να μην το κάνουν οι άνθρωποι που έχουν για κάποιο λόγο πολύ μεγάλη μείωση στην ικανότητα του ανοσοποιητικού του συστήματος από διάφορες ασθένειες. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι που έχουν κάποια νεοπλασία αυτή τη στιγμή και παίρνουν αντινεοπλασματικά φάρμακα. Μόνο αυτό το διάστημα υπάρχει αντένδειξη να το κάνουν. Ακόμα και αυτοί όμως, μόλις λήξει η συνεδρία της χημειοθεραπείας τους, μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, μπορούν να κάνουν το εμβόλιο κανονικά. Mm-hmm. Και έχουν και ένα λόγο παραπάνω να προστατευτούν. Mm-hmm. Νομίζω πια ότι δεν υπάρχει αυτό που λέτε η στεναρή αντίσταση στο εμβόλιο της γρίψης, ούτε πια σε κανένα εμβόλιο. Είναι μεμονωμένες οι φωνές. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αυτή την αίσθηση από ό,τι γύρω μου ακούω, πληροφορούμε μέσα στον κόσμο της υγείας κλπ. Και συνάδελφοί μου από παλαιότερα χρόνια είχαν αρνητική άποψη, τώρα πια έχουν λιγοστέψει και αυτών οι φωνές. Αν μου επιτραπεί να πω, παραμένουν κάποιες γραφικές φωνές που είναι κυριολεκτικά μόνοι τους και λένε τα δικά τους. Το θέμα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύω ότι έχει πιστεί ότι όλα τα εμβόλια και το εμβόλιο της γρήπης είναι ασφαλή, προστατεύουν, προφυλάσσουν και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην προχωρούμε να τα κάνουμε στους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας ιδιαίτερα. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να τονίσω το εξής. Έχω πει και άλλες φορές, και άλλες χρονιές το λέω, ότι η γρήπη και όλες οι εποχιακές ιώσεις, είτε είναι συνάχοι, είτε είναι απλές φαρυγγίτιδες, είτε επίρετα που δεν είναι γρήπη, όλες αυτές οι ιώσεις αρχίζουν και καλλιεργούνται στους χώρους που συναθρίζονται μικρά παιδιά. Δηλαδή, προνήπια, παιδική σταθμή, βρετική σταθμή, νηπιαγωγία κλπ. Ο λόγος είναι ότι τα παιδιά αυτά, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, έχουν πολύ χαμηλή ατομική υγιεινή, ζουν σε ένα στενό και έντονο καθημερινό συγκροτησμό. Έστω και αν δεχτούμε ότι οι συνθήκες στην νηπιαγωγία και στους παιδικούς σταθμούς έχουν καλυτερέψει κατά πολύ όσο περνάει ο καιρός, τα χρόνια που περνάνε, παρόλα αυτά, ένα παιδί καταλαβαίνετε ότι αν πάει ένα παιδί με μία ίωση σε ένα παιδικό σταθμό, την επομένη θα το έχουν τα μισά. Γι' αυτό και
έχω πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε η πολιτεία να καθιερώσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε αυτά τα παιδιά. Και αρρωγός μου σε αυτή την άποψη είναι η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία που έχει καθιερώσει υποχρεωτικό εμβολιασμό μέχρι την ηλικία των 18 στην Αμερική. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουν μια μείωση της νοσηρότητας της τάξης του 60-70%. Τώρα, γιατί δεν γίνεται εδώ? Ίσως, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαιότατα, και δεν θέλω να σας διακόψω. Ίσως ο λόγος είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν καταφέρει να φτιάξουν εμβόλιο το οποίο είναι σε εισπνοή από τη μύτη, σε ψεκασμό από τη μύτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό διευκολύνει τρομερά τον εμβολιασμό. Μπορεί να το κάνει η μητέρα στο σπίτι, να το αγοράσει και να το κάνει η μητέρα στο σπίτι. Μπορεί να γίνει μαζικά σε κάποιο χώρο πολύ εύκολα. Ενώ αντιθέτως εμάς με τη διαδικασία της ένεσης, που έχει τη μορφή του τυπικού εμβολιασμού και εμπεριέχει, όπως και να το κάνουμε, και ένα φόβο από τα παιδιά και από ενήλικους πολλές φορές, αυτό δημιουργεί μια άρνηση. Αν γίνει κατορθωτό να έχουμε και εδώ κάποια στιγμή, ελπίζω να υπάρξει στην Ευρώπη, ένα εμβόλιο με ψεκασμό από τη μύτη, φαντάζομαι ότι ο εμβολιασμός θα μαζικοποιηθεί. Δεν θα συζητάμε πια για αυτό το θέμα. Και πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να συζητάμε πια για τα θέματα. Πρέπει να κάνουμε όλοι το εμβόλιο μας, για μένα όλοι, ή τουλάχιστον τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, για να σταματήσουμε να σπάσουμε τη σύρα της μετάδοσης. Αν κάνουν όλα τα παιδιά είναι εμβολιασμένα, πιστεύω ότι η νοσηρότητα θα μειωθεί δραματικά. Μάλιστα, γιατί βλέπουμε κάθε χρόνο ότι γίνεται και με τους νεκρούς από τις επιπτώσεις της νόσου. Τώρα, λέτε εσείς απαραίτητο σε όλες τις ηλικίες, αλλά φαντάζομαι απαραίτητο και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Έτσι, κύριε Λουμπούνη. Φυσικά, είναι μέσα, οι δύο ομάδες πληθυσμού που είπατε, είναι μέσα στις ενδείξεις. Δηλαδή, μεν η υγειονομική χρόνια από την αρχή της καθιέρωσης του εμβολιασμού, οι δε εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδα συγχρονισμού. Όλα τα μέλη αυτών των ομάδων πρέπει να εμβολιάζονται. Η Επιτροπή Εμβολιασμού δεν το λέει ξεκάθαρα να εμβολιάζονται τα σχολεία, αλλά από τη στιγμή που είναι συγχρονίζονται σε ένα χώρο, η Επιτροπή Εμβολιασμού λέει αυτούς που συγκατοικούν, όπως ας πούμε στρατώνες, γυροκομεία, εντάξει. Αλλά και τα παιδιά που είναι μαζί 8 ώρες. Δεν υπάρχει θέμα και γι' αυτά. Σαφώς υπάρχει. Η προσωπική μου σας λέω άποψη είναι ότι πρέπει να εμβολιάζονται όλοι όσοι συγχρονίζονται και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εμβόλιο το οποίο επίσης γράφεται από τα ταμεία. Το κόστος του είναι μηδενικό. Νομίζω ότι βάσει της πρόληψης αυτό βοηθά πολύ πολύ τις ευπαθείς ομάδες και κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους. Αλλά κρατάω την επισήμανσή σας ως γιατρός και ως γιατρός δημόσιας υγείας, κύριε Λουμπούνη, ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να υπάρχει αυτός ο εμβολιασμός μέχρι τα 18. Είναι ένα μέτρο πρόληψης. Από την άλλη, ευπαθείς ομάδες είναι απαραίτητο να γίνει για να προλάβουμε τις συνέπειες αργότερα. Αύξηση δηλαδή κρουσμάτων εκεί Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Εκεί δεν έχουμε και την κορύφωση. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα για αυτή την περίοδο ουσιαστικά.